Στην εκπομπή The Dio Night Show με οικοδεσπότη τον Γρηγόρη Αρναούτογλου απολαύσαμε το βράδυ της Δευτέρας 14 Δεύτερα την Δούκισσα Νομικού, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη για τη ζωή της. Η λαμπερή μανούλα, πάντα εκθαμβωτική σε όποια εμφάνιση και αν κάνει, βρέθηκε να μιλάει ανοιχτά για τη ζωή της με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη, καθώς και το πώς έχει διαμορφωθεί η σχέση του ζευγαριού με τον ερχομό των δύο παιδιών τους. Στο σήμερα θέλησε να μείνει η Δούκισσα, καθώς τα πράγματα είναι καλύτερα στο μεταξύ τους, με τα παιδιά να μην είναι στον ίδιο βαθμό εξαρτημένα, όπως τους πρώτους μήνες της γέννησης τους. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του συζύγου της αναφέρθηκε κανονικότατα, θέλοντας να δώσει τέλος σε κακόβουλα σχόλια για τη σχέση τους. Οι δηλώσεις της Δούκισσας Νομικού στο The Dio Night Show. Ξαπλώνουμε από νωρίς τα βράδια 9.30 με 10. Δεν μου έχει πει καμιά φορά να βγει έξω με φίλους, αλλά και να μου το πει, από εμένα είναι ελεύθερος αν θέλει. Δεν θέλει να βγαίνει. Το μεσημέρι ίσως βγει το βράδυ όχι. Εγώ μπορεί και να έχω βγει για ένα φαγητό με τις φίλες μου στα 8 χρόνια που είμαστε μαζί. Είμαστε 8 χρόνια μαζί, περνάνε γρήγορα και με πιάνουν τα υπαρξιακά μου. Σκέφτομαι να είμαστε χαρούμενοι, να κάνουμε νέα πράγματα, να μην ασχολούμαστε με μικροπράγματα. Να γελάμε δυνατά και να μην μας νοιάζει τίποτα. Υπάρχει και η καθημερινότητα στην οποία πλέον παίρνουμε ανάσες ως ζευγάρι από τα παιδιά μας. Τώρα είμαι μαμά, με περισσότερες ευθύνες. Το σώμα μου έγινε καλύτερο με το που γέννησα την Αναστασία. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Μήπως είναι οι ορμόνες του κοριτσιού που μέσα μου άλλαξαν τις δικές μου ορμόνες, δεν ξέρω τι έγινε, πάντως άλλαξε ο μεταβολισμός και έγινα όπως τότε που πήγαινα σχολείο. Δηλαδή ήμουν αδύνατη χωρίς προσπάθεια. Ενώ πρόσθεσε για την περίοδο της πρώτης γέννας, με τον Σάβα είχα θυλάσει αρκετό διάστημα, ήμουν 2 κιλά παραπάνω από τα φυσιολογικά μου. Γενικά δεν είχα αγχωθεί ποτέ με την ζυγαριά. Την έζησα την περίοδο της εγκυμοσύνης μου. Ήμουν χαρούμενη και δεν με ένοιαζε το θέμα με το σώμα μου.